Το θέμα των προφητών και των προφητιών είναι ένα μεγάλο θέμα που σήμερα είναι κάπως επίκαιρο από ό,τι πληροφορούμε, διότι παρουσιάζονται πάρα πολλές προφητείες εντός εισαγωγικών, οι οποίες λέγεται ότι προέρχονται είτε από τον αείμνηστο Γέροντα Παΐσιο, είτε από τον Γέροντα Πορφύριο, είτε από άλλους συγχρόνους Αγίους Γέροντες, όπως υπάρχουν επίσης και προφητείες παλαιότερων Αγίων για τα μέλλοντα συμβαίνει. Να πούμε μερικά πράγματα για το θέμα της προφητείας, των προφητών, του χαρίσματος αυτού. Καταρχάς, το προφητικό χάρισμα είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δίδει ο Θεός σε ανθρώπους της Εκκλησίας, και δεν εννοώ ανθρώπους της Εκκλησίας κληρικούς ή μοναχούς, μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι λαϊκοί, είναι κοσμικοί άνθρωποι, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, είναι καθαροί άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία τους. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον είναι αυτό το οποίο δίδει τα χαρίσματα αυτά στους ανθρώπους αυτούς. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους Επιστολή, στο κεφάλαιο 12, στο στίχους 4 μέχρι 11, λέγει ότι διαιρέσεις χαρισμάτων εσύ, το δε αυτό πνεύμα. Υπάρχουν πολλές διαιρέσεις χαρισμάτων, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά το Πνεύμα το Άγιον είναι ένα, απλώς διαιρεί τα χαρίσματά του. Εκάστο δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε από αυτούς τους εκλεκτούς ανθρώπους του Θεού, και όταν λέω εκλεκτούς δεν σημαίνει ότι ο Θεός σε διάλεξε γιατί τους αγαπά παραπάνω ή γιατί κάποιο δικό του λόγο, αλλά γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι καθαροί την καρδία και ταπεινοί άνθρωποι και μπορούν να διαχειριστούν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε έναν δίδεται αυτή η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το θυμόμαστε, ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δίδονται για το συμφέρον και όχι βέβαια το υλικό συμφέρον, αλλά το πνευματικό συμφέρον. Γιατί θα δούμε μετά ότι και οι γέροντες και οι Άγιοι που μιλούσαν δεν μιλούσαν για να φανούν ότι ξέρεις, κοίταξε εγώ που ξέρω το όνομά σου, ξέρω το χωριό σου, ξέρω ας πούμε τι θα πάθεις αύριο μεθαύριο και άρα τρόπον την αναθαμπώσουν τον άλλο με την σοφία τους και με τα χαρίσματά τους, αλλά το Πνεύμα το Άγιον που τους έδωσε το χάρισμα αυτό το έδωσε για το πνευματικό συμφέρον των ανθρώπων εκείνων. Ερωτήθηκε κάποτε ο γέροντας Πορφύριος, ο οποίος ξέρετε, όταν πήγαιναν άνθρωποι κοντά του, και εγώ μια φορά που συνόδευσα κάποιον κοντά του, τους έλεγε για τις τοποθεσίες, ξέρω εγώ, του χωριού, του σπιτιού τους, και τους έλεγε και πού έχει νερό. Δηλαδή, στον τάδε τόπον, τον τάδε τόπον του χωριού σας, σε τόσα μέτρα έχει νερό, να χτυπήσετε εκεί να βρείτε νερό. Και κάποιοι παρεξηγούσαν, μα τι ας πούμε είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή βρίσκει το νερό ο γέροντας ας πούμε. Μάλιστα κάποιος επίε κάποτε και του λέει, γέροντα ήρθε να μου πεις πού έχει νερό στο χωριό μου. Του λέει, καλά ρε παιδί μου, γεωτρύπανο με πέρασε σε μένα, πού να ξέρω εγώ πού έχει νερό. Δηλαδή δεν του άρεσε ας πούμε που του είπε έτσι. Παρόλο που έλεγε. Και μετά ο ίδιος ερμήνευσε και λέει, κοίταξε κάτι, όταν έρχονται άνθρωποι εδώ και είναι άνθρωποι έτσι με κάποιον τρόπο την αδιαφορία στα πνευματικά ή κάποια άγνοια, λέγω ας πούμε, ξέρεις το χωριό σου, το τάδε τόπο, το τάδε χώρο, έχει νερό σε τόσα μέτρα, για να τους δείξω ότι αφού το Πνεύμα το Άγιο με φωτίζει και σας λέω, περιγράφω το σπίτι σας, το χωριό σας, τα πράγματα σας όλα, πολύ περισσότερο πρέπει να μου δώσετε εμπιστοσύνη και για τα πνευματικά που να σας πω,
που και αυτά είναι το Άγιο Πνεύμα και είναι πιο δυνατά και πιο ωφέλιμα και πιο χρήσιμα από το νερό ή ξέρω εγώ από το μια ανάγκη που έχει το σπίτι σας οτιδήποτε άλλο. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί και ενεργεί προς το συμφέρον του ανθρώπου, για τη σωτηρία του ανθρώπου, όχι για άλλον λόγο. Οτιδήποτε λέγεται, λέγεται για να βοηθήσει τον άνθρωπο στη σωτηρία του. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «Ω μεν καρδιά του Πνεύματος δίδεται λόγος σοφίας». Σε κάποιον λέει δίδεται λόγος σοφίας, άλλο διάκρισης, πολλά χαρίσματα. Και σε κάποιον προφητεία. Σε κάποιον άνθρωπο ο Θεός δίδει προφητεία. Τώρα τα χαρίσματα ο κάθε άνθρωπος τα παίρνει και ανάλογα και με τα φυσικά του, ας πούμε, προτερήματα. Ένας άνθρωπος δηλαδή που εκ φύσεως είναι, ας πούμε, ομιλητικός, το Πνεύμα του Άγιο θα του δώσει, θα αγιάσει αυτό το φυσικό του προτέρημα και θα χρησιμοποιήσει αυτή τη φυσική, το φυσικό του προτέρημα για να διδάξει τον λαό, για να κηρύξει τον Λόγο του Θεού, για να βοηθήσει και να στηρίξει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που εκ φύσεως είναι σιωπηλός, αθόρυβος, ήσυχος, θα τον κάνει ο Θεός φλίαρος σαν εμένα. Θα τον κάνει έναν Άγιο σιωπηλό, όπως πολλοί Άγιοι που έζησαν μέσα στη σιωπή και αφάνεια. Δηλαδή, στον κάθε άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο λειτουργεί χωρίς να καταργεί την προσωπικότητα του ανθρώπου. Ο κάθε ένας διατηρεί την προσωπικότητά του, αλλά την αγιάζει. Ο φλίαρος γίνεται Άγιος φλίαρος, με την έννοια ότι ομιλεί και διαγγέλει τα θαυμάσια και τα μυστήρια του Θεού σε όλον τον κόσμο. Ο σιωπηλός γίνεται Άγιος σιωπηλός, όχι γιατί είναι αδιάφορος, αλλά γιατί ασκεί την Αγία σιωπή και την προσευχή και στηρίζει τον κόσμο την προσευχή του. Ο ενεργητικός και ο δραστήριος γίνεται Άγιος δραστήριος, κάνοντας δραστηριότητες άγιες. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι ησύχιος και κάθεται στη γωνιά του, γίνεται αυτόν τον τύπος. Δεν αλλάζει δηλαδή ο άνθρωπος και τρόπο να το Πνεύμα του Άγιον να τον παραμορφώσει ή να εκβιάσει το χαρακτήρα του. Ο κάθε ένας διατηρεί το χαρακτήρα του, αλλά τι κάνει ο Θεός? Καθαρίζει τον άνθρωπο από τις πνευματικές τοξίνες που έλεγε του Γερό Παΐσιος. Δηλαδή τον άνθρωπο τον κάνει Άγιο. Ακόμα, ας πούμε, θυμάμαι μια φορά που είμαστε εκεί με έναν μοναχόν άλλο, ο οποίος ήταν έτσι λίγο, είχε λίγη περιέργεια, ας πούμε, του άρεσε να μαθαίνει λίγα νέα. Και εκεί που πήγαμε είχε έναν άλλο μοναχό, οπότε ρωτάει εκείνος ο μοναχός τον άλλο μοναχό, πάτερ μου, τι γίνεται, έχεις ένα νέο να μας πεις? Τον άκουσε ο Γερό Παΐσιος, μάλωσε, του λέει, άκουσε να δεις κάτι. Αυτή η περιέργεια που έχεις, αν την κάνεις άγια περιέργεια. Λέει, πώς την κάνω γέροντα για περιέργεια? Λέει, παρά να ρωτάς την Ιά από τις Καρές και από τη Δάφνη, να ρωτάς να μαθαίνεις τους βίους των Αγίων και να λες, ξέρεις κάτι να μου πεις, ας πούμε, από κάποιο βίο Αγίου που να με βοηθήσει, αντί να μαθαίνεις τα κουτσομπολιά του κόσμου και τη ζωή του κάθε ενός και τι είπε και τι έκαμε, μάθε τους βίους των Αγίων, μάθε κάτι πνευματικό, μάθε κάτι που θα σε ωφελεί. Δηλαδή, να μπολιάσεις το ελάττωμα σου, το κάνεις καλό, ας πούμε. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος κάπου, ότι την άγρια ελιά θα την κάνει σήμερα ελιά. Ο Θεός την άγρια ελιά θα την κάνει πορτοκαλιά. Δεν γίνεται, ας πούμε, πορτοκαλιά. Θα γίνει ήμερη ελιά. Θα γίνει από αγριέλαιος καλλιέλαιος, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν καταργεί την προσωπικότητα ο Θεός ποτέ του ανθρώπου, αλλά κάνει άγιον τον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε αυτό που λέγει εδώ, ότι ποικιλίες και διαιρέσεις χαρισμάτων. Νομίζω σας ήταν πιο πολύ την περασμένη Πέμπτη, που είχαμε την Πέμπτη στην ομιλία την προηγούμενη, που είδαμε, ας πούμε, τη ζωή ενός επισκόπου, του Αυγουστίνου Καντιώτου στη Φλόρινα, που ήταν πύρκε θείων, που τον εφορούσαν οι τόποι, ας πούμε, αυτόν τον γεροντάκο. Το τι έκαμε, τον κόσμο συνεπήρε. Ήταν το χάρισμα του αυτό. Είχε λόγο δυνατό, είχε δύναμη ψυχής, είχε, ξέρω εγώ, ενέργεια πολύ, έγινε Άγιος λόγος, Άγια ενέργεια, και πράγματι ήταν ένας
άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος πιστεύουμε ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Θέλω να πω ότι ο καθένας διατηρεί το χαρακτήρα του. Έτσι και στην προφητεία. Δίδεται το χάρισμα της προφητείας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι δεκτικοί αυτού του χαρίσματος. Δεν είμαστε όλοι δεκτικοί αυτού του χαρίσματος. Ούτε όλοι μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το χάρισμα. Γιατί ο Θεός σίγουρα πολλές φορές δεν δίδει χάρισματα σε ανθρώπους, διότι δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Και όπως δεν θα δώσει στο παιδί σου ένα μαχαίρι, εάν δεν ξέρει να κόψει καλά το ψωμί του και το φαΐν του, άμα ξέρει να κόψει το φαγητό του, θα του δώσει το μαχαίρι να φάει το φαΐν του. Αλλά άμα το μωρό είναι ακόμα παιδάκι και δεν ξέρει να φάει, θα κατακοπεί. Έτσι και ο καλός Θεός από πρόνοια και έτσι αγάπης προς τον άνθρωπο δεν δίνει χαρίσματα σε αυτούς τους ανθρώπους που ξέρει ότι το χάρισμα θα τους βλάψει. Δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν. Σκεφτήκατε, ας πούμε, να μας έδινε ο Θεός ένα χάρισμα προφητείας ή ξέρω εγώ διοράσεως, που να βλέπουμε την καρδιά του άλλου. Και μόλις το βλέπαμε το άλλο, του λέμε, α, ξέρεις, σκέφτεσαι αυτόν, 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 αυτό είσαι ο τάδε κτλ. Ού, που μέσα μας, κοίταξε, ας πούμε, που με θαυμάζει ο κόσμος, ή να είχαμε μια ουρά έξω από το σπίτι μας, ας πούμε, να καρτερούν να τους πούμε το μέλλον τους. Και να φκέναμε σωστοί, να κάνουμε θαύματα. Έχουμε την ταπείνωση εκείνη η οποία δεν θα μας έβλαπτε, ή είχε να φάμε τα μούτρα μας και να μας πιάει ο εγωισμός και η κοινοδοξία και να νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε, και τελικά το χάρισμα, αντί να το χρησιμοποιήσουμε για το καλό μας και να σωθούμε και εμείς και οι άλλοι, τελικά καταστραφούμε πρώτα εμείς και ίσως καταστρέψουμε και άλλους. Ο Θεός λοιπόν γνωρίζει που δίδει τα χαρίσματά του, και ο Θεός είναι αυτός που δίδει το χάρισμα στον κάθε άνθρωπο μέσα από αυτές τις προϋποθέσεις που έχουμε μπει. Σε άλλο λέγει ο Απόστολος Παύλος, δίδεται η προφητεία, σε άλλο η διάκριση των πνευμάτων, σε άλλον η γλωσσολαλία κτλ. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Όλα αυτά τα κάνει το Πνεύμα του Άγιον, που δίδει στον κάθε ένα αυτό το οποίο χρειάζεται. Τώρα, ερχόμαστε στο συγκεκριμένο θέμα της προφητείας. Παρουσιάζονται μέσα στις εποχές, όλες τις εποχές, άνθρωποι ενάρετοι, οι οποίοι έχουν πνεύμα προφητείας. Το Πνεύμα το Άγιο τους έδωσε το χάρισμα της προφητείας. Όμως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται ως έχοντες πνεύμα προφητείας, αλλά είναι πλάνοι. Και ο Σατανάς έχει και αυτό στα δικά του, ας πούμε, εντός εισαγωγικών χαρίσματα, τα οποία δίδει. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που είναι ψευδοπροφήτες. Δεν είναι προφήτες, είναι ψευδοπροφήτες. Αυτοί διαιρούνται σε δύο καταστάσεις. Οι μεν ψευδοπροφήτες, οι οποίοι είναι εγνώσιτους ψευδοπροφήτες και το κάνουν για να βγάζουν λεφτά. Έτσι ήρθε κάποτε ένας άνθρωπος και λέω, τι δουλειά κάνεις? Μου λέει, πάτερ, μας σου πω, τα δουλειά κάνουν να με δέρεις. Ήταν και νέος. Λέω, ναι, δουλειά κάνεις, πέμε, θα σε δέρω. Λαλή μου, είμαι μέντιου. Είσαι μέντιου, μρε? Ναι, θα με στείλε μεσόν το κατάστημα του. Λέω, του πέμουν την αλήθεια, είναι να που γίνεται, ας πούμε. Λέει, μ' άκουσε, πάτερ, μας σου πω την αλήθεια. Και ξέρω να μπουν τα λόγω. Και ξέρω, λαλή μου, να μου τους λαλώ. Πελάρες που τους λαλώ. Ό,τι μου κατεβεί, λαλώ τους. Αλλά να μου να κάνω, μου λέει. Επίσης, έχει λεφτά η υπόθεση του. Παρακαλούμε, παρακαλούμε να τους πω την τύχη τους, τον καφέ τους, τα χαρτιά τους, τα αυτά τους. Ό,τι μου έρθει στο κεφαλί μου, λαλώ τους. Καμιά φορά φκένω. Καμιά φορά είναι φκένω. Αλλά εγώ εισπράττω. Ήρθε μου να το πω, εμπειραζεί, εισπράττε, που έτσι οι ανθρώπους πιάνουν τους τα ριάλια τους. Αλλά λέω, όχι, δεν κάνεις καλά. Διότι και ψεύδεσαι και εντάξει, μπορεί και είναι να αφελείς ή τέλος πάντων πάνω στις περιπέτειες τους έρχονται κοντά σου. Αλλά εσύ δεν πρέπει να κάνεις το πράγμα. Και μην νομίζετε ότι είναι αφελείς που πάνε σε αυτούς τους ανθρώπους. Μέχρι και πολύ υψηλά ιστάμενα πρόσωπα υποτίθεται της κοινωνίας, μέχρι και μορφωμένοι άνθρωποι πολλοί,
καταφεύγουν και σε μέντιμου και χαρτορίχτρες και μάγους και ξέρω εγώ διάφορους να μάθουν το μέλλον τους. Μέχρι και από το εξωτερικό έρχονταν κάποιοι στην Κύπρο να δουν κάποιον μάγο για να πάνε να τους πει ο μάγος εκείνος, ο οποίος δεν ήταν τίποτα άλλο παρά έναν όργανο του σατανά, να τους πει το μέλλον τους. Μέχρι και υπουργοί χωρών και κτλ. Και τα λοιπά και παραπάνω. Μην πούμε ότι και πρωθυπουργοί ακόμα λέγεται ότι έχουν το προσωπικό τους, ας πούμε. Μια ημέρα τέλειωσε η λειτουργία και κάπου ήμουν και βάλαν το ράδιο και έλεγε μια κυρία, πιάναν τηλέφωνο και έλεγε με το ράδιο η ζωή του καθενός. Γεννήθηκα τη στάδια του μηνός, α, πρόσεχε το ένα, τα αεροσκόπια και ξέρω τι πράγματα. Πόσοι άνθρωποι τα διαβάζουν, μέχρι και το ράδιο τα λέει, δηλαδή πολλοί άνθρωποι τα παρακολουθούν, άρα δεν είναι αφελείς. Και τηλεοράσεις τα λένε και χίλια πράγματα και τα κομπιούτερ τώρα έχουν ειδικά προγράμματα που βγάζουν τύχες. Η μια έτσι κατηγορία λοιπόν είναι αυτή η οποία γνώση τους ξέρει, εγώ είμαι απατεώνας, εγώ δεν και λέει είμαι απατεώνας, αφού έχει αφελείς προ κοντά μου, ένταμε να του κάνω έναν καφέ, να του πω την τύχη του και ό,τι θέλει ας φυκεί, αφού μετά να μου δώσει λεφτά. Εγνώρισα προσωπικά μία κοπέλα η οποία της έφαγε η μάγισσα, αυτή το μέντιουμ δηλαδή, 620.000 λίρες. Και μετά την έπιασε η αστυνομία, την ολόκληρη ιστορία, γράφανε την εφημερίδα. Της λέω, είσαι άξια της τύχης σου. Και τι δουλειά είναι, δουλειά σοβαρή, όχι δουλειά καμιά να πεις καμιά κοπέλα που ανοίξει τον κόσμο της. Πολλά, πολλά σημαντική δουλειά της στην κοινωνία και σε ένα μεύρο που είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχεις? Ξέρεις, έμπλεξα με μια καφεντσού, μια μέντιου και έφαμε 620.000 λίρες. Τουλάχιστον είσαι, τουλάχιστον τις είχες στην τράπεζα και τις έδωσες. Αν τις είχες, όχι, επούλησαν τα σπίτια της, επούλησαν τα αυτοκίνητα της. Έδωσε ψεύτικες επιταγές, πώς λένε εκείνες θες, που δεν έχουν ας πούμε από μέσα, με ημερομηνίες κτλ. Σκεφτείτε πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, τι εξάρτηση δηλαδή μπορεί να αποκτήσει από αυτά τα πράγματα. Είναι και γνώστη η άλλη κοπέλα, έλεγε τα αυτά που έλεγε. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία στους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι είναι πράγματι ενεργούμενοι από τον διάβολο. Δηλαδή τα κάθαρτα πνεύματα, ο σατανάς, όπως το πνεύμα του Άγιον πληροφορεί τον νου του προφήτη και λέει ο προφήτης την προφητεία, ο σατανάς, ο διάβολος, του βάζει μέσα στο μυαλό του αυτά που θέλει να του πει και πράγματι έχει άμεση συνεργασία με τα κάθαρτα πνεύματα, τα δαιμονικά πνεύματα και λέει αυτά τα δαιμονικά που να πει. Όμως, πρέπει να ξέρετε ότι ποτέ ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Ποτέ. Καμιά φορά δεν το ξέρει. Δεν του επιτρέπει ο Θεός να ξέρει το μέλλον. Γι' αυτό ο διάβολος δεν μπορεί να προφητεύει. Δεν έχει χάρισμα προφητείας. Τι κάνει όμως? Ο διάβολος ξέρει αρκετά πράγματα αφού είναι πνεύμα. Παραδείγματος χάρη, πάει κάποιος σε ένα μέντιο. Του λέει, α, καλώς τον Νίκο. Ξέρει το όνομά του ο διάβολος. Το βάλει μες στο νου του. Νίκο, έχεις δύο αδερφές, την τάδε και την τάδε. Και είσαι τόσο χρονών και στα 16 σου κινδύνεψε να σκοτωθείς, στα 20 σου πέσες που τον ταράτσα, στα 25 σου έκαμε σε χείριση τον τυφλό σου, στα 30 σου έκαμε σε εκείνο. Του περιγράφει όλη τη ζωή του και το θαμπώνει. Μα ο διάβολος τα ξέρει όλα αυτά, αφού είναι πνεύμα, ξέρει πότε έκαμε εγχείρηση, ξέρει πότε έκαμε το ένα, ξέρει πότε έκαμε το άλλο. Ο διάβολος επίσης ξέρει και τι αρρώσκες έχουμε, που εμείς δεν τις ξέρουμε. Είναι πνεύμα, ξέρει τα εσωτερικά μας, θα βλέπει με μένα, ας πούμε ότι η καρδία μου λειτουργεί καλά. Α, εσύ θα αρρωστείς με την καρδιά σου, πήγαινε στον γιατρό να σε ξέρει την καρδία σου. Πάει στον γιατρό, α, έχεις πρόβλημα. Είδες που το ήβρε? Ή ακούει, μιλούμε δύο άνθρωποι και λέμε εναντίον του άλλου. Ξέρεις, το αρκάζω να πούμε να δέρομαι αύριο τον άνθρωπο. Πάει ο διάβολος το πληροφορεί του δικού του οργάνου, λέει πρόσεχε αύριο να σε δέρουν οι δυο άλλοι. Και βγαίνουν τέτοια πράγματα. Αλλά χάρισμα προφητείας ο διάβολος δεν έχει. Δεν ξέρει ο διάβολος. Δεν του επιτρέπει ο Θεός να ξέρει. Γι' αυτό πολλές φορές ψεύδεται. Ξέρω περιπτώσεις που είπαν οι μέντιου ότι στα 32 σου χρόνια να πεθάνεις. Και έπαθε ο άνθρωπος ψυχολογικά. Και ξέρεις, για να μην πεθάνεις πρέπει να μου φέρεις εκείνον το έναν το άλλο το άλλο.
κάνουν τους εξαρτημένους που λόγω τους. Φοβερά πράγματα τα οποία γίνονται. Όσο και αν μας φέρουν τη γελία, να ξέρετε ότι είναι μια φοβερή πραγματικότητα σκεπασμένη. Ακόμα και άνθρωποι της Εκκλησίας και άνθρωποι που εκκλησιάζονται και εξομολογούνται, πολλές φορές σε μια δυσκολία δεν διστάζουν να πάνε να καταφύγουν σε μέντιουμ. Ή ακόμα αυτά τα μέντιουμ υπόσχονται και επικοινωνία με τους κεκοιμημένους. Έλα να σου μιλήσω εγώ με τη μάμα σου, με τη γιαγιά σου την πεθαμένη, με τον αδερφό σου. Και μιλούν. Δεν έχουν εξουσία να μιλήσει. Κανένας δεν έχει εξουσία να επικοινωνήσει με τους κεκοιμημένους. Ο διάβολος όλα αυτά τα κάνει τεχνάσματα, φαντάσματα, ψεύτικα πράγματα, τα οποία παρουσιάζει ο ίδιος. Δεν έχει εξουσία ούτε επί των ψυχών των κεκοιμημένων, ούτε το μέλλον γνωρίζει, αλλά ούτε και το τι σκέφτομαι εγώ το γνωρίζει. Τα λέω εγώ, εννοώ κάθε ένας από εμάς, και εγώ ειδικά. Ξέρει μόνον όταν μας ρίχνει δικούς του λογισμούς, εάν τους δεχόμαστε ή όχι. Δηλαδή μου βάλει ένα λογισμό κακόν εμένα, γνωρίζει αν το δέχομαι ή τον απορρίπτω. Αυτό το βλέπει. Μπορεί ως πνεύμα που είναι να δει την κατάσταση της ψυχής μας. Να δει τώρα τούτος είναι καλή κατάστασή του, είναι κακή κατάστασή του, μπορεί να συμπεράνει. Αλλά να ξέρει από μόνος του τι σκέφτομαι εγώ μέσα μου, δεν μπορεί να το ξέρει. Δεν του έχει εξουσία ο Θεός να γνωρίζει τους λογισμούς των ανθρώπων. Ούτε την καρδιά των ανθρώπων, ούτε το μέλλον των ανθρώπων. Μόνο ο Θεός τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Επομένως, υπάρχουν και ψευδοπροφήτες που βασικά είναι σε αυτές τις δύο κατηγορίες που σας είπα. Υπάρχουν και οι προφήτες του Θεού, οι οποίοι έχουν το χάρισμα αυτό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο είναι ενέργεια του Θεού και είναι λόγος του Θεού μέσα στην καρδία των προφητών. Ο Θεός ομιλεί μες στην καρδία των προφητών. Τέτοιοι ήταν οι σύγχρονοι πατέρες μας, οι γέροντες μας και πολλοί άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας, στους οποίους ο Θεός έδωσε χάρισμα. Γι' αυτό λέγει ξανά ο Απόστολος Παύλος στην Κορυθίους Επιστολή, την πρώτη, «Ους μεν έθετο ο Θεός στην Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους κτλ». Ο Θεός δίδει στην Εκκλησία Του Αποστόλους, Προφήτες, Διδασκάλους, χαρίσματα ιαμάτων, θαυματουργούς που θεραπεύουν τους ασθενείς, ανθρώπους που έχουν χάρισμα παρηγορίας, ανθρώπους που έχουν κτλ. Χαρίσματα είναι αυτά, τα οποία δίδει ο Θεός, διαιρεί ο Θεός σε κάθενα που μπορεί να τα δεχθεί, μπορεί να τα διαχειριστεί και κάτι άλλο. Και σε κάποιον ο οποίος υπάρχει λόγος να έχει αυτόν το χάρισμα. Δηλαδή ένας που είναι μέσα κλεισμένος σε μια σπηλιά, δεν έχει λόγο να έχει χάρισμα ιαματικών. Ποιος θα θεραπεύσει μέσα στη σπηλιά που είναι? Ένας που είναι μέσα στον κόσμο όμως και λειτουργεί μέσα στον κόσμο και ζει μέσα στον κόσμο, έχει λόγο να έχει χάρισμα παρηγορίας, χάρισμα, ξέρω εγώ, ιαματικό, χάρισμα το ένα. Δηλαδή δεν δίδονται τα χαρίσματα έτσι άσκοπα, πάρε ένα χάρισμα να έχει εσύ ας πούμε. Έχει λόγο που υπάρχει το χάρισμα για τη διακονία της Εκκλησίας, για τη διακονία της σωτηρίας των ανθρώπων. Οι γέροντες λοιπόν, όπως ο γέροντας Παΐσιος, ο γέρον Πορφύριος, ο Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, ο γέρον Φιλόθεος Ζερβάκος και πολλοί άλλοι εκ των συγχρόνων Αγίων, είχαν αυτό το χάρισμα. Όμως να ξέρετε ότι οι γέροντες, όπως και όλοι οι άνθρωποι, δεν σημαίνει ότι επειδή είχαν το χάρισμα της προφητείας, ό,τι που είναι προφητεία, δεν πάβουν να είναι άνθρωποι. Αν ήταν έτσι, τότε ένας Άγιος θα ήταν αλάθαστος ή αναμάρτητος. Όπως σας λέω πάντοτε, κανένας Άγιος δεν είναι αλάθαστος και κανένας Άγιος δεν είναι αναμάρτητος. Κάνουν και οι Άγιοι λάθη, έχουν και οι Άγιοι τις αδυναμίες τους και τις αμαρτίες τους ακόμα. Ενώπιον του Θεού, κανένας δεν είναι αναμάρτητος, μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος. Όλοι οι άλλοι, όσο μεγάλη αγιότητα και να έχουν, έχουν ατέλεια ανθρώπινη. Μόνον η Θεοτόκος, η Παναγία μας, έλαβε το χάρισμα από τον Θεό να είναι αναμάρτητος. Όλοι οι υπόλοιποι μετέχουν της ανθρώπινης φύσης. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Αυτό το λέω και το επαναλαμβάνω, γιατί επειδή ζήσαμε κοντά σε Άγιους ανθρώπους
και έχει καρέκλες πολλές να καθίσετε, έτσι μη στέκεστε. Και είχα κι εγώ αυτή την εντύπωση ότι ένας Άγιος, δηλαδή είναι αναμάρτητος και αλάθαστος. Και παρατηρούσαμε με το μικροσκόπιο τον Άγιο, μα γιατί είπε έτσι, μα γιατί έκαμε έτσι, μα άνθρωπος είναι και ο Άγιος. Εντάξει, έχει αυτός ατέλεια ανθρώπινη και αδυναμίες ανθρώπινες. Έχουμε περιπτώσεις Αγίων που έπεσαν και σε μεγάλες αμαρτίες. Ο προφήτης Δαβίδ. Ο προφήτης Δαβίδ έπεσε στη μοιχεία και έπεσε και στο φόνο. Έκαμε και φόνο, έκαμε και μοιχεία. Και ήταν προφήτης. Μάλιστα προφήτης τέτοιου μεγέθους που είδος ο Θεός είπε ότι «Εύρον Δαβίδ άνδραν τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου». Ο ίδιος ο Θεός είπε «Βρήκα τον Δαβίδ που μου μοιάζει απόλυτα σαν εμέναν είναι». Κι όμως αυτός ο μέγας προφήτης που προεφήτευσε τόσα και ήταν σκεύος του Αγίου Πνεύματος και στην μοιχεία έπεσε και στο φόνο έπεσε γιατί δεν επρόσεξε. Επανήλθε βέβαια. Δια της μετανοίας επανήλθε στο χάρισμα το προφητικό. Αλλά έπεσε. Λοιπόν, ένας Άγιος άνθρωπος δεν σημαίνει ότι ό,τι πει είναι θεόπνευστον και είναι προφητεία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν στηρίζεται ποτέ στο τι λέει ένας Άγιος, αλλά στο τι συμφωνούν όλοι οι Άγιοι. Δηλαδή, αν ένα πράγμα το είπε και ο ένας Άγιος, και ο άλλος Άγιος, και ο άλλος, και ο άλλος, και ο άλλος, και υπάρχει συμφωνία αυτών των Αγίων, το αποδέχεται η Εκκλησία ως διδασκαλία της, ως θέσπατον, ως αντικειμενικό. Τώρα, είπε μια γνώμη ένας Άγιος, σεβαστή, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντοτε αυτή η γνώμη είναι προφητεία ή αλάθαστη. Αν ήταν έτσι, τότε έπρεπε να ρωτούμε τους Αγίους, ας πούμε, πέστε μας τη θεραπεία του καρκίνου, και τι λέει, και δεν την είπαν. Δεν την ξέρουν. Ή πόσες φορές παρατηρούσαμε και τους Αγίους ανθρώπους και τον Γέροντα Παΐσιο, μια φορά θυμάμαι έψαχνε να βρει κάτι, κάποιον, που επίνε γύριζε όλη νύχτα τον έβρι, και εγώ έλεγα, καλά, τόσο μεγάλος Άγιος, γιατί δεν κάνει προσευχία το αποκαλύψε αυτός που είναι, και κατασκοτώθηκε να πάει τον έβρι. Ναι, μα το χάρισμα λειτουργεί όταν ο Θεός θέλει και όπως ο Θεός θέλει. Δεν λειτουργεί όταν θέλει ο Άγιος και όπως θέλει ο Άγιος. Δηλαδή μπορεί να πάντα ρωτήσεις, Γέροντα, τι να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, και να μην έχει πληροφορία από τον Θεό τι θα σου πει. Θα σου πει από την πείραν του, από την κρίση του. Αλλά όπως έλεγε και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωπ, όποτε μιλώ από το μυαλό μου μπορεί να κάνω λάθος. Αν αυτό όμως που πω είναι από τον Θεό, είναι πληροφορία, αυτό βγαίνει σωστό. Οι Άγιοι λοιπόν όταν έχουν πληροφορία από τον Θεό, δηλαδή ξέρουν αυτή τον τρόπο και ξέρουν τι γίνεται, μέσα στην καρδία τους, μέσα στο κέντρο του ψυχικού τους κόσμου, ομιλεί ο Θεός και τους λέει την απάντηση, τους λέει αυτό που πρέπει να πούν, το ξέρουν, το καταλαβαίνουν και το λέουν. Αυτό είναι πληροφορία. Όταν όμως στην καθημερινή του ζωή μιλά και λέει διάφορα πράγματα, δεν είναι όλα πληροφορίες, δεν είναι όλα θεόπνευστα λόγια. Βέβαια είναι λόγια ενός Αγίου, σεβαστά. Είναι λόγια ενός ενάρετου ανθρώπου. Πρέπει να αντιλαμβάνονται υπόψη. Αλλά μπορεί και να βγουν και λάθος. Μπορεί να βγουν και λάθος. Γι' αυτό μπορεί να δείτε καμιά φορά ότι κάποιοι Άγιοι άνθρωποι είπαν αυτό το πράγμα έτσι είναι να γίνει ή εύχομαι να γίνει έτσι και να μην έγινε. Διότι αυτό το ήταν ανθρωπίνος. Ο ίδιος ο Παύλος λέγει στις επιστολές του, λέει αυτό που λέω, το λέω εγώ, όχι ο Κύριος, λέγει. Εγώ το λέω, όχι ο Κύριος. Δηλαδή, τρόπο να σένα με λέει, δεν το λέω που πληροφορία. Το λέω εγώ, ο Παύλος. Έτσι και οι Άγιοι. Και θυμάμαι και οι γέροντες. Όταν τους ρωτούσαμε κάτι, έλεγα, κοίταξε, αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν είναι πληροφορία αυτό που σου λέω. Αν θέλεις να σου πω κάτι από την πληροφορία, θα προσευχηθούμε στο Θεό. Εάν ο Θεός μας δώσει πληροφορία, θα σου πω. Εγώ όταν ήταν να έρθω στην Κύπρο, έπιασα τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια. Γιατί ήταν ο μόνος γέροντας που επίστευε ότι θα μου πει μην πάει στην Κύπρο. Διότι ήταν έτσι ένας αυστηρός αγιορείτης και
Δεν ήθελε να βγαίνω με έξω από το Άγιον Όρος. Οπότε λέω, αυτό σίγουρα να είναι υπέρ μου. Επία να τον βρήκα, λέω γέροντα, είπε μου ο γέροντας να πάω στην Κύπρο κτλ. Του τα έκανα μαύρα και αραχνά. Πεςτε μου τι να κάνω. Λέει, κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω τώρα τι θα κάνεις. Αφού είναι να μείνεις εδώ, κοντά μας, μείνε απόψε εδώ, να κάνουμε προσευχή, να λειτουργήσεις το πρωί και να σου πω. Εντάξει. Ο γέροντας προσευχήθηκε όπως κάναν τις αγρυπνίες τους κτλ. Λειτουργήσαμε το πρωί. Λέω, γέροντα, τι έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Λέει, τι να σου πω. Προσευχόμενος, είδα δύο δρόμους. Δύο δρόμους έχεις μπροστά σου. Ο ένας δρόμος είναι κάμνης υπακοή και πάει στην Κύπρο. Ο άλλος δρόμος είναι κάμνης παρακοή και μένει στο Άγιον Όρος. Διάλεξε μόνος σου να μπορεί να κάνεις. Διάλεξε μόνος σου, λέει εσύ, ό,τι νομίζεις. Δηλαδή, είπε αυτό που είπε μέσα από την προσευχή του. Θυμάμαι μια φορά σε έναν άλλο πήγε ένας κληρικός και ο γέροντας τον είδε έτσι κάπως σε ανώτερη κατάσταση, το Πνεύμα το Άγιο. Λέει στον άλλο, σε έναν άλλο, ξέρεις, αυτόν τον διάκο τον είδαμε το Πνεύμα το Άγιο σε ανώτερη κατάσταση. Του λέει ο άλλος ο διάκος, γέροντα να γίνει δεσπότης. Λέει, δεν ξέρω εγώ αν θα γίνει δεσπότης. Τον είδα σε μια ανώτερη κατάσταση. Αν θα γίνει δεσπότης, όχι, δεν ξέρω. Δεν μου αποκάλυψε ο Θεός. Ή τότε με τις, που ήταν να γίνουν οι σεισμοί. Μας το έλεγε ο ίδιος. Προσευχόμενος, έβλεπα τη Θεσσαλονίκη μπροστά μου. Με το Πνεύμα το Άγιο. Τις πολυκατοικίες. Και έλεγα, Κύριε, λες, γιατί να βλέπω τις πολυκατοικίες. Δεν ερώτησε τον Θεό, μα γιατί να δω τις πολυκατοικίες. Μετά που έγιναν σεισμοί και πέσαν πολυκατοικίες, σκοτώθηκε ο κόσμος, του είπε ο Θεός ότι αυτό ήταν για να προσευχηθεί για τον κόσμο. Ο γέροντας Παΐσιος είχε λάβει πληροφορία και είχε βγει έξω στο μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης που σκοτώθηκαν άνθρωποι και είμαστε και εμείς φοιτητές εκεί. Είχε έρθει έξω ο γέροντας ακριβώς για να στηρίξει και να παρηγορήσει τον κόσμο. Το ήξερε. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που το Πνεύμα το Άγιον τους πληροφορεί και περιπτώσεις που δεν τους πληροφορεί. Και λειτουργούν ανθρώπινα. Θα σου πει τη γνώμη του ως άνθρωπος. Που είπαμε, επειδή είναι Άγιος, επειδή είναι έμπειρος, επειδή είναι κατά πάντα σεβαστός, είναι σεβαστή η γνώμη των Αγίων. Αλλά άλλον είναι το εκ του χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος προερχόμενο και άλλον είναι αυτό που λέει ο Άγιος από το μυαλό του, από την πείρα του, από την κρίση του κτλ. Μετά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι παίζουν πολλοί παράγοντες ρόλο στις κρίσεις και των Αγίων ακόμα. Ένας Άγιος άνθρωπος, ο οποίος έζησε, ας πούμε, τον αγώνα του 55-59 στην Κύπρο, που τα βάλε με τους Εγγλέζους, ξέρω εγώ. Και βλέπεις τον, ας πούμε, που δεν συμπαθεί τους άλλους Άγγλους. Και λες, καλά, ένας Άγιος πώς μιλάει έτσι εναντίον των Άγγλων. Εντάξει, άνθρωπος είναι, σκέφτου πώς μεγάλωσε, τι παραστάσεις έχει μέσα του. Εντάξει, αυτές είναι οι παραστάσεις του. Δεν τους μισά, δεν τους δελίσσεται, αλλά τρόπον είναι να έχει αυτά τα οποία έμαθε. Δεν σημαίνει αυτό ότι ένας Άγιος είναι ένα άβουλο πράγμα, ξέρω εγώ, όπως μια σωλήνα που μέσα από τη σωλήνα περνούν και βγαίνουν από την άλλη πάντα. Είναι άνθρωπος, έχει τις ευαισθησίες του. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ακούμε διάφορα πράγματα. Και λέγει ο Απόστολος Πέτρος ότι στην δευτέραν καθολική επιστολή του Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 20 και 21, λέγει, πρέπει να ξέρετε, λέει, πρώτα ότι πάσα προφητεία γραφής ιδίας επιλύσεως ου γίνεται. Κάθε προφητεία που λέγεται δεν ερμηνεύεται από μόνη της. Ούτε μπορούμε να ερμηνεύσουμε εμείς. Μόνο προφήτες ερμηνεύουν τους προφήτες. Μόνο αυτοί που έχουν χάρισμα προφητείας μπορούν να ερμηνεύσουν την προφητεία. Εμείς οι υπόλοιποι, η προφητεία είναι ένιγμα. Προφητεία πολλές φορές, όπως διαβάσαμε και στην Αποκάλυψη,
Είναι εικόνες, είναι ενίγματα, είναι σύμβολα. Δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς αυτόν είναι και δεν είναι το άλλο. Λογαριάζει. Πιθανόν να είναι αυτό. Πιθανόν και να μην είναι. Πιθανόν είναι κάτι άλλο. Δεν μπορείς να ξέρεις. Ο προφήτης είναι αυτός που θα σου ερμηνεύσει την προφητεία, διότι, λέει στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος, ούγαρ θελήματι ανθρώπου είναι έκθη ποτέ προφητεία. Δεν βγαίνει προφητεία με θέλημα του ανθρώπου. Δηλαδή να πεις σε έναν Άγιο, πες μου μια προφητεία σε παρακαλώ. Και σου πεις και όταν σου πω μια προφητεία. Γίνονται έτσι τα πράγματα. Αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Οι άνθρωποι, οι Άγιοι του Θεού, εμίλησαν κινούμενοι από το Πνεύμα του Άγιο. Εάν το Πνεύμα του Άγιο τους δώσει λόγο, έχουν λόγο. Εν τους δώσει λόγο, δεν έχουν. Δεν υποτάσσεται το Πνεύμα του Άγιο στους προφήτες, αλλά οι προφήτες υποτάσσονται στο Πνεύμα του Άγιο. Οι προφήτες ερμηνεύονται υπό προφητών. Αυθεντικός μόνον. Όλα τα άλλα είναι εικασίες. Πάμε στο συγκεκριμένο θέμα των προφητείων του Γερόντος Παϊσίου. Ακούγονται πολλά. Δεν ήθελα τίποτε να έζησε ο Γέρο Παϊσίος. Και είχε να πιάσει ένα βούρδουλα και να αδειά ώσπου εθώρε μπροστά του. Και όποιος εθώρε μπροστά του. Πραγματικά τίποτα δεν τον εκνεύριζε. Α, με συγχωρέσει ο Γέροντας που λέω έτσι. Λέω για να καταλάβετε ότι τίποτα δεν τον στενοχωρούσε τόσο όσο όταν του έβαλαν στο στόμα του λόγια που δεν τα έλεγε ή του ερμήνευαν πράγματα τα οποία ο άνθρωπος δεν τα είπε έτσι. Και μια φορά ένας του είπε χαιρετίσματα από τον τάδε Μητροπολίτη. Α, λέει, τον ξέρω. Πάει δηλαδή του Μητροπολίτη, ξέρεις όταν είπα του Γερό Παΐσιου χαιρετίσματα που είπε, τον ξέρω. Κάρτε συμπέρασμα τώρα. Τον ξέρω. Δηλαδή, ξέρω τον δεσπότη είναι αυτό. Ναι. Αλλά τον ξέρω. Ξέρω είναι το παλιάνθρωπο εν τούτο, α πούμε. Καταλάβετε δηλαδή, τι διαφορά έχει το ένα από το άλλο. Και τέτοια ήταν κάθε μέρα. Κάθε μέρα ήταν τέτοια διάφορα. Ή έλεγε και αστεία ο γέροντα. Έλεγε αστεία, α πούμε. Και μια φορά με έβλεπε κανένα παλικάρι, ξέρω εγώ. Άντε, ρε Λεβέντη, πάρε και ένα λουκούμι να πάμε να πάρουμε την πόλη. Έλεγε ένα αστείο. Έδισε στο μέσα ψηλό μαντήλο να πάρεις εσύ να πάρεις την πόλη. Ξέρετε πως οι πελοί έρχονταν τζαμε, συγγνώμη που το λέω έτσι, και λέει ενώ μια φορά πια βρίσκω έναν εκεί και έλεγε του κάτι γύρω Παϊσίου, κάτι και γέλανε ο γύρω Παϊσίου. Άλλη μέρα έλα εδώ. Λέω τι είναι γέροντα. Μου λέει έλα εδώ, διότι εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα, λέει. Αυτός, λέει, ο κύριος εδώ θα είναι ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινοπόλης. Θα συζητήσω, λέει, από εδώ Παπαθανάσης. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Λέει και τώρα, λέει, εγώ να γίνω, θα πάω να πάρει την πόλη και εγώ θα γίνω πατριάρχης. Του λέει 2 λεπτά ρε παιδί, λέει, να γίνω πατριάρχης, αλλά πρέπει να πάω στο Φυρφυρί να μάθω τις καταβασίες πρώτα και μετά να πάω στον γιατρό, είχε ένα παπαρσένιο τον δίατρο, πάω στον παπαρσένιο μου βάλει και μια μασέλα, λείπαν του δόντια. Αστεία πράγματα. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι άκουγαν πολλά και τα ερμήνευαν όπως ήθελα. Πολλοί άκουγαν πολλά. Ο γέροντας έλεγε και αστεία, έλεγε και πράγματα στη ρήμη του λόγου, άλλοι πιάναν τα αστεία και τα κάνουν προφητείες, άλλοι πιάναν τα παρερμήνευαν, επίντοναν από εκεί ποδά, έβαζαν διάφορα πράγματα και έχει βγει πλέον ένα σύννεφο προφητείο, είπεν τα ο Γερό Παΐσιος. Μα εμείς τόσα χρόνια κοντά του. Εγώ 16 χρόνια εσυνδέομουν στενότατα με αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Τέτοια πράγματα που λέγονται δεν τα ακούσαμε. Εσείς που πείτε μια φορά είναι τέλος τα ακούσετε. Και πώς σας τα είπε μάνι όλα αυτά τα προφητείες που γράψατε. Ο γέροντας έλεγε, πράγματι, σας πω τι έλεγε. Έλεγε πράγματι ότι θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το έλεγε. Δεν έλεγε ποτέ πότε θα την πάρουμε. Εν είπε σε 10 χρόνια, σε 12 χρόνια, σε 15 χρόνια. Δεν το είπε ποτέ. Έλεγε ότι οι Τούρκοι έχουν τα κόλληβα τους στο ζωνάρι τους. Αυτή τη φράση έλεγε. Έλεγε, οι Τούρκοι τα έχουν τα κόλληβα στο ζωνάρι. Ίδιος άμα είμαστε στην Κύπρο ή τίποτα Μικρασιάτες, το έλεγε αυτό. Εννοούσε ότι μην φοβάστε, οι Τούρκοι θα καταστραφούν μια στιγμή. Τα κόλληβα στο ζωνάρι, δηλαδή όπου να είναι θα πάθουν κακό. Έλεγε ότι η Τουρκία θα καταστραφεί.
και θα φύγουν οι Τούρκοι και θα αφήσουν, θα ξαναπάρουν πίσω την Καπαδοκία τους Αγίους αυτούς τους τόπους. Αυτά τα έλεγε. Αλλά δεν έλεγε πότε θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτά μπορεί να γίνουν σε 100 χρόνια, σε 200 χρόνια, σε 500 χρόνια. Δεν έλεγε ποτέ ημερομηνίες. Ούτε ποτέ ήταν του πνεύματος. Ξέρετε, πάτε αγοράστε τρόφιμα και έρχεται πόλεμος. Όταν τα άκουν το πράγμα, σηκώναν τρίχες κεφαλής του. Μια φορά ήμουν παρόν. Ήθελα, του λέει, γέροντα, να γίνει πόλεμος. Γιατί βρε θέλει να μάθει ότι θα γίνει πόλεμος, του λέει. Λέει, γέροντα, να αγοράσουμε τρόφιμα. Τι τρόφιμα, μωρέ, θα αγοράσεις. Αγοράσουμε γάλα, μακαρόνια. Βρε χαμένε, του λέει. Έτσι, ακριβώς, σας λέτε, βρε χαμένε. Και πόλεμος να γίνει, θα πάει να πίνεις γάλα, βρέσει. Δηλαδή, να έχεις όρεξη να πίνεις γάλα. Είναι μόνο τα πράγματα που λέεις. Εντρεπέσαι. Δηλαδή, γίνονται εξωφρενό να λέγονται τέτοια πράγματα. Και να μαζέψεις μέσα στο σπίτι σου και να μην έχει ο γείτονας, θα δω και στο γείτονά σου. Τι τούτα λογική να μαζεύεις τρόφιμα γιατί να γίνει πόλεμος. Γίνονταν εκτός εαυτού όταν του λέγα αυτά τα πράγματα. Και όταν έλεγε κάτι, έλεγε για να βοηθήσει πνευματικά τους ανθρώπους. Γέροντα, θα ελευθερωθεί η Κύπρος. Άμα ελευθερωθείτε που τα πάθη σας, έλεγε, θα ελευθερωθεί και η Κύπρος. Ο γέροντας ήταν άγιος άνθρωπος. Αυτός με έκανε εντύπωση. Ξέρετε, τώρα που πήγα στην Κόνιτσα και πήγα εκεί στο σπίτι, το πατρικό του σπίτι, που ζει ακόμα ο αδερφός του, ο τελευταίος ο Ραφαήλ, και η νύφη του κτλ. Και είναι το μοναστήρι που. Το μοναστήρι της Μονής του Τομίου στην Κόνιτσα. Κατέβαινε από το μοναστήρι στην Κόνιτσα, που η Κόνιτσα τι είναι. Είναι 3.000 κόσμος, μια μικρή πολύχνη να πούμε. Και δεν πήγαινε σπίτι του. Και πήγαινε το βράδυ και μείνει στο κλεισάκι της Αγίας Βαρβάρας, που το σπίτι του είναι απ' εδώ, ίσα με την Τζαμούδα. Δεν πήγαινε σπίτι του. Δεν πήγε ποτέ σπίτι του ως μόναχος. Ρώτησα, λέω, ερχόταν εδώ. Πού έμενε, λέω, που ερχόταν εδώ γέροντας. Μου λέει, νύφη του πάτερ μου, δεν ήρθε ποτέ σαν μόναχος. Από τη μέρα που πήγαινε μοναχός, ενώ ερχόταν στην Κόνιτσα από το μοναστήρι για να ψουμνεί σε κάμια δουλειές, διανυχτέρευε στο εκκλησάκι. Δεν πήγαινε σπίτι του. Δηλαδή, ο γέροντας ήταν ένας άνθρωπος που ήταν υπεράνω των επηγείων πραγμάτων, απάντων. Άρα, εκείνο που τον ενδιέφερε πρώτιστα ήταν η πνευματική ελευθερία. Η ελευθερία και η σωτηρία του κόσμου και των ανθρώπων. Όχι αν θα πάρει την Αμόχωστο, ή αν θα πάρει την Καπαδοκία, ή αν θα πάρει την Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, τα μικρασιά τη. Ήταν Καπαδόκης. Αγαπούσε την πατρίδα του. Αγαπούσε τον τόπο του. Νοσταλγούσε όλη εκείνη την καπαδοκική παράδοση και τη μικρασιάτικη ευλάβεια και αγιότητα κτλ. Αλλά το πρώτο που τον ενδιέφερε ήταν οι άνθρωποι να είναι κοντά στο Θεό και να σώζονται. Όχι αν θα πάνε πίσω ή δεν θα πάνε. Το να πάνε πρωτίστως στη Βασιλεία του Θεού και ύστερα όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό μιλούσε και αυτά έλεγε. Και ποτέ δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος έλεγε πράγματα για να τρομοκρατήσει τον κόσμο ή για να δημιουργήσει εντυπώσεις ή για να δημιουργήσει θόρυβο. Οπότε όλα αυτά τα οποία λέγονται και ακούγονται είναι έξω από το πνεύμα του Γέροντος Παϊσίου. Ούτε τον εκφράζουν ούτε και έχουν εμπιστοσύνη. Ο γέροντας ήταν σοβαρός άνθρωπος, ήταν άγιος άνθρωπος, ήταν σοφός άνθρωπος, μετρημένος, ήξερε πως έλεγε. Και δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη, διότι λέει, εγώ που πήγα μου είπε μου έτσι, έτσι, έτσι. Μα εσύ που πήγες, λέει, σου είπε έτσι. Πόσες φορές μας είπαν, πολλές φορές, ακόμα τα ζούσε, ερχόντουσαν, εγώ ήμουν στο θυρωρός στο Μονή εκεί κοντά. Και λέει, ξέρεις, πήγαμε στον κύριο Παΐσιο και μας είπαν αυτό και αυτό και αυτό το πράγμα. Μα σοβαρά, σοβαρά. Επιέναμε το απόγευμα να εμείς γέροντα, μάθαμε σήμερα, είπετε αυτό το πράγμα. Εγώ λέει, είπα αυτό το πράγμα. Μα έτσι μας είπαν οι προσκυνήτες. Που δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα, ούτε εννοούσα αυτό έτσι όπως το λέτε εσείς. Δηλαδή, πολλές φορές τα πράγματα άλλασαν. Είτε δεν τα καταλάβαινα σωστά, είτε τα μετέφερα λάθος. Οπότε δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη. Όλες αυτές οι προφητείες και όλα αυτά, ο τάδε κύριος μου είπε αυτό, ο άλλος κύριος μου είπε το άλλο, μα αυτά είναι λόγια του καθενός. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη. Αλλά, επαναλαμβάνω, ο γέροντας ήταν και αυτός ένας άνθρωπος. Δεν ήταν προφήτης από την πρώτη μέρα που γεννήθηκε. Γράφει μια επιστολή, ξέρω εγώ, στα 30 του χρόνια. Μιλά σε ένας 30χρονος άνθρωπος. Άλλος πως ήταν ο γέρο Παΐσιος στα 30 του, άλλος πως τα 70 του. Έτσι δεν είμαστε όλοι?
Εγώ δηλαδή γίνω προφήτη στα 60 μου, ό,τι πελάραν είπα από τα 25 μου είναι αληθινή. Τι σημαίνει? Πότε έλαβα το χάρισμα της προφητείας? Πότε έγινα άνθρωπος του Θεού? Πότε μπορώ να διεκδικήσω θέση διδασκάλου μες στην Εκκλησία? Βέβαια, ο συγκεκριμένος γέροντας ήταν ενάρετος και άγιος άνθρωπος από νεαρή ηλικία και αξιοθαύμαστος ο βίος του. Αλλά σίγουρα κάθε άγιος έχει μια πορεία και τελειούται, εντοπορεύεσθε την ζωή του. Και ο γέροντας Ιωσήφος δικαστής λέει κάπου στις επιστολές του, και εγώ λέει, όταν ήμουν νέος, λέει, έλεγα μην παίρνετε φάρμακα, μην πάτε στους γιατρούς, μην πάτε αυτά. Μετά λέει που μεγάλωσα, είδα εκ της πείρας ότι και τα φάρμακα χρειάζονται και οι γιατροί χρειάζονται. Άλλαξε γνώμη. Ο ίδιος ο γέρον άλλαξε γνώμη. Άλλος πως ήταν στα 35 του, άλλος πως ήταν στα 60 του που κοιμήθηκε. Όταν εδέχθηκε έναν υποτακτικό, δεν θα πω ποιον, το βράδυ που τον εδέχθηκε, τον υποτακτικό του, είδε τον τίμιο πρόδρομο μπροστά του. Φανταστείτε, να δεις τον τίμιο πρόδρομο. Και του λέει ο τίμιος πρόδρομος, έγερο Ιωσήφ, να κάνεις και καμιά συγκατάβαση τώρα που ήρθαν τα παιδιά κοντά. Ήταν αδυσόπιτος ασκητής. Και τι του λέει, εσύ τη δουλειά σου να κοιτάζεις. Του προδρόμου τώρα. Κατάλαβες? Και μετά όμως όταν ορίμασε κι αυτός, συγκαταβατικότατος, εκεί που εμέτραν τους το αλεύρι με το κουπούδι του αυτού, μετά και ψάρια μαγείρευαν και φαγητά είχαν, ας πούμε, έγινε συγκαταβατικός, διαφορετικός. Άλλος πως είδα στα 20 του, στα 30 του, στα 50 του, στα 60 του. Έτσι είναι, και οι Άγιοι έχουν οριμότητα, οριμάζουν, εντοπορεύεστε. Δεν γεννούνται αλάσαστοι, ούτε γεννούνται θεόπνευστοι και προφήτες. Γι' αυτό η Εκκλησία σοφότατα αποδέχεται την συμφωνία των Αγίων, εκεί που συμφωνούν όλοι οι Άγιοι και συμφωνούν όλοι οι πατέρες. Ακόμα και οι Άγιοι πατέρες της Εκκλησίας, ανεγνωρισμένοι, ξέρω εγώ, που τους έχουμε στο εικονοστάσι, και συγκεκριμένες απόψεις των πατέρων η Εκκλησία δεν τις δέχτηκε. Και είπε όχι, εντάξει, είναι γνώμη αυτού του Αγίου, δεχτεί, σεβαστεί κτλ. Αλλά δεν είναι διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει άλλη διδασκαλία. Είχε μια άποψη, μια δική του άποψη. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι εάν ένας Άγιος κάνει ένα λάθος, είτε ο Άγιος είναι ένα Άγιος ή η Εκκλησία είναι έξω. Όχι. Ο Άγιος μπορεί να πει κάτι που είναι λάθος. Ο Άγιος μπορεί να κάνει κάτι που είναι λάθος. Ο Άγιος μπορεί να κάνει και αμαρτία. Μπορεί να κάνει και λάθη και ατέλειες. Η αγιότητα δεν έγκυται στην αναμαρτησία. Έγκυται στη μετάνοια. Στη μετάνοια έγκυται. Ο άνθρωπος αγιάζει όχι γιατί είναι αναμάρτητος, αλλά γιατί μετανοεί, γιατί είναι ταπεινός, γιατί αγαπά τον Θεό. Γιατί αγωνίζεται κατά τις αμαρτίες και των παθών του. Στον αγώνα του αυτό μπορεί να πέσει και να σηκωστεί. Σας είπα ένα παράδειγμα που πέθανε ένας άνθρωπος λαϊκός. Και ας μην το πω το παράδειγμα, από ένα παράδειγμα από το βίο στον Αγίο. Ο Άγιος Βονιφάτιος και η Αγία Αγλαία. Τι ήταν αυτοί οι δύο? Ήταν εραστές. Είχαν παράνομες σχέσεις δηλαδή. Ήταν εραστές. Ήταν φιλενάδα του η Αγλαία, του Βονιφάτιου. Και ο Βονιφάτιος ήταν φίλος της. Ήταν στη Ρώμη, ήταν χριστιανοί. Αλλά διατηρούσαν παράνομη σχέση. Δεν ήταν παντρεμένοι. Λοιπόν, ο Βονιφάτιος και η Αγλαία ήταν χριστιανοί πιστοί. Αλλά είχαν αυτή την αδυναμία. Όταν άκουσαν ότι στην Περσία, ξέρω εγώ κάπου εκεί, γινόταν διωγμή, του λέει η Αγλαία, ξέρεις, τότε που έχει διωγμούς ή έχει μάρτυρες, δεν πας να φέρεις κανένα λείψανο μάρτυρος, να χτίσουμε καμιά εκκλησία? Και της λέει ο Βονιφάτιος, ας σου φέρω το δικό μου. Γέλασε, τον κοροϊδεύσε. Ήταν πλούσιοι άνθρωποι, έπιαν τους ζούλους του, έπιαν εκεί στο χώρο που ήταν το ιδιογμή, και κάποια στιγμή τον άρπαξαν κι αυτό, είπε ομολόγησε ότι είναι χριστιανός και τον πήραν να τον μαρτυρήσει. Η δούλη του, λέει στο βίο του, ψάχναν και λέει, σε κανένα καπηλιό θέλει να πίνει πάλι. Ήταν φαίνεται και κλεντζές. Έπινε, έκαμνε.
πάει στο αμφιθέατρο, μαρτυρά για τον Χριστό και γίνεται μάρτυρας. Και πιάνουν το λείψανό του και το φέρνουν στην Αγλαία. Και χτίζει η Αγλαία ναό πλέον του Αγίου Βονιφατίου, του πρόεδρα Στήτης, και γίνεται και η ίδια εκεί αφιερωμένη και αγιάζει και αυτή. Ορίστε, ένας άνθρωπος αμαρτωλός, πώς δια το μαρτύριο γίνεται Άγιος. Πόσες φορές έχουμε ανθρώπους που έζησαν μέσα στην αμαρτία και όμως δια της μετανοίας έφτασαν σε μεγάλα μέτρα αγιότητος. Τι θα έλεγαν, ας πούμε, οι εραστές της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας, εκείνοι που ήταν μαζί της και μάρτωναν μέρα νύχτα, όταν μετά έγινε νοσία και πανοσία και αγία. Θα έλεγαμε, εγώ με την Αγία ήμουν μαζί της όλη νύχτα. Ναι, ήσουν μαζί της όταν ήταν αμαρτίες, στην αμαρτία. Αλλά αυτή μετανόησε, αγωνίστηκε, αγίασε. Σήμερα δεν μείνει εκεί. Θυμούμαι εγώ ένα γεροντάκι Ρώσο, όταν επίαμε πρώτη χρονιά που πήγα στο Άγιον Όρος, επίαμε στο Ρωσικό Μοναστήρι. Ακόμα ζούσαν Ρώσοι που ήταν με τον Άγιο Σιλωάνο μαζί. Και λέμε σε έναν Ρώσο να προσκυνήσουν τα λείψανα του γέροντα του Στάρετ Σιλωάν, του Αγίου Σιλωάνου, του γέροντα Σιλωάνου. Λέει, εσείς Έλληνες όλοι κουτί είσαστε. Γιατί πάτε να είμαστε κουτί. Στάρετ Σιλωάν και Στάρετ Σιλωάν. Εγώ κάθε μέρα έπινα τσάι με το Στάρετ Σιλωάν. Και επειδή έπινε τσάι, είναι Άγιος ο Σιλωάνος. Αλλά κοιτάξτε, για ένα γεροντάκι σου, πώς είναι Άγιος. Εμείς επίναμε τσάι, μπορεί να πίναμε και καμιά βότκα. Λέαμε τα καθημερινά μας, όπως με τον καιρό Παΐσιο. Επίναν οι γείτονες, έλεγαν, για τα χωράφια τους, για τα ντομάτες τους, για τα πράγματα. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του, διότι έχουμε λαθασμένη αντίληψη περί αγιότητος και χαρισμάτων. Τέλος πάντων, θέλω να πω και επανέρχομαι ότι πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί. Κριτήριον είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι περάνω των Αγίων. Δεν είναι οι Άγιοι περάνω της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι το κριτήριο. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία θα σφραγίσει ακόμα και τις ερμηνείες της Αγίας Γραφής και τις ερμηνείες των προφητείων και όλων. Όταν λέω Εκκλησία δεν εννοώ τους παπάδες, τους δεσποτάδες. Εννοώ όλη τη ζωή και όλη το σύνολο της Εκκλησίας και της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, και τελειώνω. Να μην λαμβάνετε καμία έτσι, τι καθόλου υπόψη όλα αυτές τις λεγόμενες προφητείες. Τι πρέπει να κοιτάζουμε, αυτά που πράγματι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος για τη σωτηρία μας. Να αγωνιζόμαστε με Φιλότιμο να μην λυπήσουμε τον Χριστό. Να αγωνιζόμαστε να πάμε όχι στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στη Βασιλεία του Θεού. Και τι θα ωφελήσει αν πάω στην Κωνσταντινούπολη και την πάρω και χάσω τη Βασιλεία του Θεού δηλαδή. Θα με σώσει η Κωνσταντινούπολη ή η Βασιλεία του Θεού το ζητούμενο. Μακάρι να έρθει εκείνη η ώρα να μας αξιώσει ο Θεός να πάρουμε την πόλη. Είμαστε Ρωμνοί, είμαστε Έλληνες, θέλουμε να την πάρουμε. Θέλουμε να χαρούμε την στιγμή. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο της ζωής μας. Δεν είναι το νόημα της ζωής μας η Κωνσταντινούπολη, αλλά η Άνω Ιερουσαλήμ. Ούτε κάτω Ιερουσαλήμ, ούτε αυτή κάνει επίγεια Ιερουσαλήμ. Η Άνω, η Βασιλεία του Θεού, τα Άνω ζητείτε. Ούτε έχουμε ενωδεμένου σαν πόλη. Τη μέλουσαν επιζητούμε. Επιζητούμε τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό έλεγε ο Ιεροπαίσιος. Αγωνίζεστε με Φιλότιμο να πάρετε τη Βασιλεία του Θεού. Και τα άλλα θα τα δώσει ο Θεός αν χρειάζονται. Μην μπαίνουμε στη λογική η οποία παρουσιάζει τους Αγίους σαν μέντιουμ, σαν φακύριδες, σαν ανθρώπους οι οποίοι έλεγαν, ας πούμε, πράγματα είτε για να τρομοκρατούν, είτε για να θαμπώνουν. Ούτε χρησιμοποιούσαν το προφητικό χάρισμα για να εκβιάσουν την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Και κάτι και τελειώνω. Ξέρετε, μπορεί καμιά φορά ο ίδιος ο Θεός να αλλάξει ακόμα και την προφητεία που δίδει ο ίδιος. Απλό και σαφέστατο παράδειγμα. Βλέπετε, είπε του προφήτη Ιωνά, πήγαινε, του λέει, στην Νινεβή, την πόλη, και πέτησε ότι σε 3 ημέρες θα καταστρέψω την πόλη, θα καταστρέψω τα χωράφια τους, τους ανθρώπους, τα ζώα τους, όλα θα καταστρέψω. Γιατί ήταν μεγάλη αμαρτία τους. Ο Ιωνάς δεν επιένεινε. Ήθελε να κρυφτεί από τσιποδά, θυμάστε που τον πήγε μες στο πλοίο, έφανε το ψάρι και τα λοιπά. Γιατί? Διότι ο Ιωνάς ήξερε, αφού ήταν προφήτης, λέει του Θεού, ξέρω τι μπορεί να πάθω. Εγώ να πάω να τους πω, ξέρετε, τάδε λέγει Κύριος, αυτά λέει ο Θεός, σε 3 μέρες να καταστραφείτε. Αλλά αυτοί μόλις ακούσουν έτσι, θα αρχίσουν να κλαίουν, να πενθούν, να μετανοούν, εσύ να τους λυπηθείς,
θα τους χαρίσεις την πόλη και να βγω ψεύτης ύστερα. Έθελα πάντως πω. Έπαθεν τι έπαθεν, επίεν κύπεν τους. Έτσι τρεις ημέρες και η Νινεβή καταστραφίσεται. Άκουσαν οι άνθρωποι. Επίστευσαν τον προφήτη. Αφού ο Θεός το είπε. Όπως τα ήξερε τα ο Ιωνάς. Επεθύσαν, εκλάψαν, έβαλαν στάχτης πάνω στα κεφάλια τους. Ενιστέψαν και τα ζώα τους ακόμα. Τρεις μέρες δεν ήταν τα ζώα. Ενίστευσαν όλοι, έκλαψαν κοπετούς, θρήνους και τα λοιπά μετανοίας. Λέει ο Θεός 100 χρόνια παράταση. Έπιαν τον η απελπισία τον Ιωνά. Εν το ήξερα εγώ ότι έτσι να πάθω. Τώρα βγήκα εγώ ψεύτης. Εσύ ελυπήθηκες τους, εγώ βγήκα ψεύτης. Και έφυγε απελπισμένος, αφού ένι καταστράφηκε η Νινεβή, και πήγαινε. Και θυμάστε και το περισσότερο με την κολοκύθια, μην τα λέω. Του είπε ο Θεός, εσύ εξέρανε η κολοκυθιά του, λέει, και έκαψε όλη τη φαλάκρα του. Λέει, εσύ ελυπήθηκες την κολοκυθιά. Πού τι είναι μια κολοκυθιά? Εγώ δεν θα λυπηθώ την πόλη με τόσους ανθρώπους που μετανόησαν και έκλαψαν. Ο Θεός μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του. Δεν δεσμεύεται ο Θεός. Ο Θεός δεν δεσμεύεται. Έχει ελευθερία. Είναι υπεράλλοντο των πραγμάτων. Οπότε μπορεί όντως να είναι και προφητεία ένα γεγονός, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση που το λέει η Αγία Γραφή. Και τελικά ο Θεός να αλλάξει τη γνώμη του. Γιατί ευρέθηκε μετάνοια στους ανθρώπους, οι Άγιοι προσευχήθηκαν και άλλαξαν τα δεδομένα. Και άλλαξαν τα δεδομένα. Ο Θεός δεν υπόκειται σε δεσμά ανθρώπινα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να κοιτάζουμε αυτό που πράγματι έλεγαν οι Άγιοι. Και θυμούμε τότε και με τον Αντίχριστο και με τα αυτά που λέγα. Ερωτούσαμε τους γέροντες και τι έλεγαν και ο Γιώργος Παΐσιος και ο Γιώργος Παπαεφραίμ. Εσείς να κάνετε τα πνευματικά σας καθήκοντα, να είσαστε καλοί μοναχοί, να είσαστε καλοί χριστιανοί, να αγαπάτε τον Θεό, να αγαπάτε την Εκκλησία, να ζείτε μες στα μυστήρια και αφήστε τα όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι το ζητούμενο? Ας θα πάρω την Κωνσταντινούπολη ή τι λέει η προφητεία ή τι λέει το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο δεν το διαβάζουμε και μαθαίνουμε τις προφητείες πόξ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν μας χρειάζονται. Το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού χρειάζεται. Ό,τι μας είπαν οι Άγιοι, σεβαστόν. Το αφήνουμε εκεί. Όταν θα επαληθευθούν θα το δούμε. Εμείς να είμαστε έτοιμοι εις μετάνοια, ανά πάσα στιγμή, να συναντήσουμε τον Χριστό κατά την έξοδο μας από τον βίο αυτόν και να ζούμε ενωμένοι με την Εκκλησία και τα Άγια Μυστήρια. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό έλεγαν οι Άγιοι. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Σε μια ώρα προσπάθησα να σας πω ό,τι μπόρεσα. Βέβαια υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Έτσι ένα-δυο λεπτά, αν θέλετε κάποια έτσι σοβαρή ερώτηση επί του θέματος. Να ρωτήσετε, έχουμε. Εδώ Δημητράκη. Μόνο τρέχει διότι ο χρόνος είναι δύσκολος. Κατάλαβα καλά, είπετε ότι ο σατανάς μπορεί να μας επηρεάσει μόνο με τη σκέψη του. Όχι. Όχι να αποφυτεύσει. Ο σατανάς δεν ξέρει τις σκέψεις μας, αλλά ξέρει όταν μας ρίξει έναν δικό του λογισμό, αν το δεχτήκαμε ή όχι. Για παράδειγμα, μιλώ σε κάποιον και μετά σκέφτομαι ο τρόπος που μου απάντησε ήταν κάπως άσχημος. Ναι. Βλέπω το πράγμα αρνητικά. Ή κανόνισα με μια φίλη να πάμε κάπου αύριο και με παίρνει τηλέφωνο και λέει δυστυχώς δεν θα μπορέσω αύριο. Και σκέψεις μου είναι ότι λέει μου ψέματα. Με θέλει. Ναι. Δεν θέλει την παρέα μου. Ωραία. Αυτό είναι επίδραση από το πνεύμα του σατανά. Κοίταξε, γιατί να μπούμε στη διαδικασία τώρα να κοιτάζουμε κάθε σκέψη που θέλει. Αφού είναι μια σκέψη αρνητική, μια σκέψη που δεν είναι καλή. Είναι κάτι που κάνω. Μην είναι καλή αργή. Μπορεί και μόνοι μας να παράξουμε τέτοιες σκέψεις. Καμιά φορά και χρειάζεται ο σατανάς. Κάνουμε ένα και μόνοι μας. Δηλαδή πολλές φορές επειδή είμαστε εμπαθείς άνθρωποι και ο σατανάς ο κακομοίρης δεν τα κάνει και εκείνος. Απλώς βοηθά βέβαια. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όλα από τον σατανά. Παράγουμε και εμείς κακές σκέψεις. Διότι είμαστε εμπαθείς. Να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα να έχουμε τον σατανά στην μαρμελάδα μας στο ψωμί μας. Είδες ένα πράγμα που είναι κακό, κόψε το, πέταξε το. Μια σκέψη που σε χωρίζει από τον αδερφό σου, πέταξε τη. Δεν χρειάζεται να ψάξεις τώρα, μπω στον σατανά, ξέρω δική μου. Πού να βρεις την άκρα όλοι? Δεν θα βρεις τίποτε. Ναι. Ακόμα μία ερώτηση, ο κύριος κάτω. Υπό
Υπάρχει μια επιστολή που ευρέθηκε στον τάφο της Υπεραγίας Θεοτόκου και γράφει διάφορα πράγματα. Μέσα γράφει κάτι σαν προφητείες, γράφει... έχω μια απορία, ας πούμε. Λέει, όποιος πει ότι την έγραψε άνθρωπος να είναι καταραμένος, ή διάφορα τέτοια όχι, πράγματα. Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αυθεντικά κείμενα. Μην τα διαβάζετε. Υπάρχουν αυθεντικά κείμενα των πατέρων, σφραγισμένα από την Εκκλησία. Αυτά να διαβάζετε. Ποιος έγραψε αυτό το γίνεται. Δεν ξέρω ποιος την έγραψε, παιδί μου. Καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει καμιά επιστολή της Παναγίας. Δεν υπάρχει. Δεν είναι αυθεντικά κείμενα αυτά. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος έχει περάσει, εύχομαι να έχουμε τις ευχές των πατέρων μας και να τους ερμηνεύουμε σωστά και να κοιτάζουμε αυτό που μας έλεγαν πράγματι για τη σωτηρία μας και όχι να κάνουμε προφητείες να τρομοκρατούμε τον κόσμο. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντος Μητρός και πάντως σου των Αγίων, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.